Πάμε Ολυμπιακός Άρης. Γλυκάθηκε ο Μάρτινς με το 3-4-3 μέσα στην Άρσεναλ και το επανέλαβε και στο Καραϊσκάκι με τον Άρη. Να πω ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν τόσο εκπαιδευμένοι οι δύο πλαϊνοί του στην Άρσεναλ. Αντίθετα τώρα με τον Ασούρα και τον Μπρουμά ήταν μεγαλύτερες κινήσεις, αλλά είναι ένα 3-4-3 το οποίο δεν είναι καθόλου αμυντικό, γιατί στη διάταξη ήταν ο Χολέμπας με τον Σοκράτη και τον Μπάστα 35-40 μέτρα απόσταση όταν κατήχε την μπάλα ο Ολυμπιακός. Ο Ρέαμτσου είχε πάει εξτρέμ και ο Λαλά και οι δύο, ο Μπρουμά με τον Μασούρα, πλαισιώναν τον Ελαραμπή, ο οποίος Ελαραμπή, το είπαμε και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, την ώρα του που γινόταν το παιχνίδι, έπαιξε για δύο θέσεις και έβαλε τα γυαλιά στο Φορτούνι και του είπε: «Μάγκα, εγώ είμαι ηγέτης. Στα 34 μου, τα οποία τα κλείνω αύριο, ηχθείς, είμαι φορ στα 34 με βαρύ κορμί. Βγαίνω όμως για συμμετοχή, γιατί παίζουμε δύο χαφ εμείς, τον Εμβιλά και τον Μπουχαλάκη που είναι αργοί, και άλλοι παίζουμε εσάς Ατζέκο και έχουν τρίτο τον Μπερτόλιο, άρα εγώ παίζω σε περισσότερα χιλιόμετρα». Μεγάλη υπόθεση αυτή για τον Ελαραμπή, αλλά νομίζω ότι σε μάκρος χρόνου αυτό το στυλ δεν του ταιριάζει, γιατί θα κρεμάσει λόγω σώματος και χρόνων. Σήμερα ήταν καταπληκτικός. Και επίσης αυτό το 3-4-3 ήρθε απέναντι σε έναν Άρη ο οποίος για άλλο ένα μάτς βγάζει χωριατήλα, βλαχιά, σοφτήλα, καημενήλα, βαρκεστημήλα, ντεφορμήλα, όλα σε ύλα με τα χάφ του. Όλα τα μάτς που έχουμε δει στον Άρη, τα χάφ είναι ο ακρογωνιός λίθος της ομάδος, και όταν τους αλλάζει ο κύριος Μπάτσιος και οπισθοχωρεί η ομάδα, πάντα παίρνει δυσάρεστα αποτελέσματα ή δυσάρεστες κριτικές, ανάλογα, γιατί μπορεί το αποτέλεσμα να μην έρθει το κακό όταν τους βγάλει. Παρατήρησα σε όλα τα μάτς που παίζει ο Άρης με τον Ολυμπιακό, όλα τα χαφ του έχουν ένα άλλο στυλ παιχνίδιου, ένα πιο μπαρσελονίστικο, ένα πιο ματζεστερσίτικο, το οποίο δεν του ταιριάζει. Δεν του ταιριάζει. Επίσης να πω ότι έμεινα πάρα πολύ δυσαρεστημένος και από τους δύο πλαϊνούς, οι οποίοι δεν έγιναν ποτέ ο τέταρτος και ο πέμπτος, και όμιλο για τον Μπρούνο, ο οποίος λέει ο Βασίλης ότι είναι καλός αθλητής, αλλά δεν μου φτάνει αυτό, και ο Γκάμα, ο οποίος έκανε από τα χειρότερα του παιχνίδια. Έχω την εντύπωση ότι είναι για πολλωστή φορά, για τρίτη, πώς θα πάει, δύο για τρίτη φορά φέτος, τα χαφ του Άρη πάρα πολύ άσχημα και σαν λειτουργία και σαν δομή και σαν ανατομική απόδοση, πάρα πολύ χαμηλή. Δίκαιο το αποτέλεσμα, δίκαιο το αποτέλεσμα. Θεωρώ παράδεκτο ότι πάτησε περιοχή ο Μπουχαλάκης με μείον ένα χαφ Ολυμπιακός και δημιούργησε μια πολύ καλή συνεργασία μέσα στη μεγάλη περιοχή, και βλέπω με τα χαράς μου ότι από όλο αυτό το παλεμαχαριό που μάζεψαν οι ομάδες, από όλο αυτό το γυροκομείο που μάζεψαν οι ομάδες, μόνον ο Σοκράτης δείχνει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βρίσκει για τα δεδομένα τα ελληνικά μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Για τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή όλο αυτό το συμφετό, Μήτρογλου, ιστορίες, Γκαγκαβάδες, όλα τα γερόντια, σύντο Σοκράτη, μόνο ο Σοκράτης φαίνεται ότι έχει αντιγυραντική κρέμα στα μάτια, ξέρω εγώ, και φτιάχνει τα μάγουλα με Νιβέα και τα λοιπά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το 3-4-3, και τελειώνω, σε αυτόν τον Ολυμπιακό, στα μεγάλα παιχνίδια, στα μεγάλα παιχνίδια που θα έρθουν στην Ευρώπη, ταιριάζει μόνο με χαφ τρίτο, και σε αυτό το παιχνίδι έδειξε ο κύριος Μάρτινς τον κύριο Φορτούνη, όταν παίζω με 10 παίκτες δεν έχεις θέση ούτε στον πάγκο μου. Καλύτερα να πας στα αποδυτήρια να αλλάξεις. Το χρώμα σου, η αργοπορία σου και η νοθρότητά σου μπορεί να επηρεάζουν και τους 10 που παίζουν μέσα. Πολύ καλός σήμερα ο Ολυμπιακός του Μάρτινς στο 3-4-3 για δεύτερη φορά φέτος.